Κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε ένα live news. Μέχρι και τις 9 περίπου θα είμαστε μαζί σας. Πάμε να αλλάξουμε θέμα μετά τον πρόεδρο των συνταξιούχων και όλων αυτών των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι της χώρας και της ευρύτερης περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα για να δούμε αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι εάν μάθουμε να παράγουμε εξαιρετικά προϊόντα και εξάγουμε και συμμετέχουμε και σε διαγωνισμούς, σίγουρα κάνουμε τη χώρα περήφανη. Σίγουρα μπορούμε να αυξήσουμε το ΑΕΠ της χώρας ή της κάθε περιοχής. Και στο τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Χασάπη, είναι ο γνωστός μελισσοκόμος από το νησί της Λίμνου, ο οποίος βεβαίως στην Ελλάδα και στη Λίμνο το μοναδικό ελληνικό βραβείο μελιού σε διαγωνισμό της Κωνσταντινούπολης. Καλησπέρα, κύριε Χασάπη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Σας φιλοξενούμε σήμερα στα δικά μας στούντιο, στην Καβάλα, γιατί ως συνήθως μας φιλοξενείτε εσείς στο νησί σας. Ναι. Ήταν τυχερό, γιατί σήμερα επιστρέφω στη Λίμνο από την Κωνσταντινούπολη. Τώρα τέλειωσε το Παγκόσμιο Συνέδριο της Επιμόντια εκεί. Ήταν και ο διαγωνισμός μελιού. Και αν θέλετε να σας πω... Τι είναι αυτός ο διαγωνισμός? Αυτός ο διαγωνισμός είναι όπως το συνέδριο γίνεται κάθε 2 χρόνια και γίνεται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ας πούμε το 2011 έγινε στην Ισπανία, το 2013 Ουκρανία, 15 Κόρεα, 17 Ισταμπούλ, 19 Καναδάς. Στον Καναδά θα πάτε? Εδώ ούτε καν το είχα σκεφτεί πριν από 3 μήνες ότι θα πήγαινα στην Κωνσταντινούπολη να παρουσιάσω το μέλη μου στο διαγωνισμό και να πάρω κι εγώ μέρος και χωρίς να το περιμένω να βραβευτώ κιόλας. Ήταν ξαφνικό αυτό. Πόσες χώρες συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό? Δεν μπορώ να σας πω πόσες χώρες. Μπορώ να πω όταν άκουσα πολλά βραβεία πήραν οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι, είχαμε από Αυστραλία βραβεία, Σλοβενία, Ινδία, γιατί έχουμε πολλές κατηγορίες εκεί που διαγωνίζονται τα μέλη σε διάφορες κατηγορίες. Εγώ ήμουν στο μονοανθικό μέλη, με να παρουσίασα το δικό μου μέλη, το Θυμαρίσιο, το οποίο αυτό το μέλη είναι κάτι το ιδιαίτερο. Βρέθηκε τριάστερο στο Great Ace του Λονδίνου, είχα αυτή τη χαρά. Από εκεί πέρα ήθελα όμως να το μετρήσω κιόλας το μέλη αυτό, να το πάω εκεί σε αυτό το διαγωνισμό, να δω πόσο αξίζει. Έχει θυμάρι με άλλο ένα φυτό που είναι μέσα, με τη βοήθεια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου το βγάλαμε. Και εκεί βρέθηκε, πήρα αργυρό μετάλλιο. Βραβείο Silver. Silver, ναι, το βλέπετε. Μπήκα στη, διαγωνίστηκα στην κατηγορία, την commercial, την εμπορική κατηγορία, γιατί συσκευάζω κιόλας και πουλά. Οπότε μπήκα εκεί σε αυτή την κατηγορία. Ένα συνδός βρέθηκε πρώτος, εγώ δεύτερος και ένα τρίτο βραβείο νομίζω το πήρε η Ρωσία σε αυτή την κατηγορία. Για να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό, τι ακριβώς πρέπει να γίνει, κύριε Χασά? Δηλαδή πάτε δείγματα του μελιού σας, πάτε το μέλι σας και οι διοργανωτές ή αν θέλετε οι ειδικοί εξετάζουν και αναλύουν το κάθε μέλι και βάσει αυτού αξιολογούν και βραβεύουν? Κάθε διαγωνισμός διαφορετικός. Να σας πω για τον τωρινό διαγωνισμό. Ναι, γι' αυτό μιλάμε. 25 Ιουλίου, τελευταία προθεσμία να στείλουμε μέλη για εξετάσεις. Αν έχουν φυτοφάρμακα, αν έχουν ακαριοκτόνα, αν έχουν ισογλυκόζη, δηλαδή οποιαδήποτε νοθεία, να περάσουν όλους τους ελέγχους. Ανάμειξη, λέτε. Ναι, όλους τους ελέγχους, να βρεθούν καθαρά τα μέλη. Αυτό ήταν τελευταία προθεσμία, 30 Ιουλίου. Όποιος πρόλαβε να στείλει τότε και να δηλώσει συμμετοχή, από εκεί και πέρα μπορούσε τώρα να πάει να παρουσιάσει ο ίδιος το μέλι του. Δηλαδή, πας την πρώτη μέρα που ανοίγει το συνέδριο και το παρουσιάζεις με τα δικά σου χέρια. Αν δεν είσαι εκεί, κόβεται. Δεν μπαίνει μέσα στο διαγωνισμό. Δεν συμμετέχει στη διαδικασία, ναι, του διαγωνισμού. Όπως και στο τέλος, ας πούμε, να είσαι εκεί όταν θα φωνάξουν τα ονόματα των νικητών, για να πάρεις ο ίδιος το βραβείο σου. Ενώ, ας πούμε, στην Ιταλία, στην Αγγλία που γνωρίζω, εκεί τα στέλνεις με το ταχυδρομείο, δεν χρειάζεται να πας καμιά φορά. Με το ταχυδρομείο σου στέλνουν τα βραβεία. Τα μελίσια που βλέπουν είναι δικά σας, κύριε Χασάπη, στην οθόνη μας εδώ δεξιά σας. Ναι. Αν δικά σας είναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δικά μου είναι. Αγαπάω πολύ αυτό το επάγγελμα. Η μέλισσα είναι καταπληκτική. Όλο το χρόνο... Πώς αισθανθήκατε στην Κωνσταντινούπολη που συμμετείχατε? Ένας μελισσοκόμος
Δεν είστε στη στεριά, είστε σε ένα νησί. Ναι. Ξέρουμε όλοι ότι τα νησιά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Ναι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα όπως είμαστε εμείς εδώ στις πόλεις. Ναι. Έτσι. Πώς αισθανθήκατε ότι ένας μελισσοκόμος, α, το πάρουμε απλά, ένας απλός άνθρωπος από ένα νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου έστειλε τη συμμετοχή του, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να γνωρίζει και τη γλώσσα εκεί. Τίποτα. Και συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό. Ναι. Σε έναν διαγωνισμό που ξέρετε μπορεί να συμμετέχουν και κολοσσοί. Δεν σημαίνει ότι είναι ο Παλαιστίδης μόνος του εκεί και θα πάρει όλα τα κολοσσοί, βραβεία. Κολοσσοί όπως το λέτε. Να σας πω λοιπόν, επειδή είχα την εμπειρία από τον Ιταλικό διαγωνισμό, εκεί αν δείτε τα αποτελέσματα λέει είχαμε... Οι κατηγορίες είναι δύο, τα μονοανθικά και τα πολυανθικά. Μονόφλωρα, πολύφλωρα. Εκεί λοιπόν 20 χρυσά. 30 ασημένια βγάζει το αποτέλεσμα. Στην Αγγλία, λέει ας πούμε τριάστερα, 10 φέτος. Είχαμε και 50 διάστερα και 150 τριάστερα από τα 10.000 προϊόντα, ας πούμε, σε τέτοιους αριθμούς. Νόμιζα και εγώ ότι θα είναι έτσι τα αποτελέσματα. Όταν όμως είδα ότι ήταν μόνο ένα χρυσό, ένα αργυρό και ένα χάλκινο σε αυτήν την, στην κάθε κατηγορία, ήταν πολλές οι κατηγορίες. Στην κάθε κατηγορία όμως ήταν τρία όλα και όλα τα βραβεία. Εγώ μέτρησα 350 περίπου δείγματα επάνω στους πάγκους που τα φωτογράφησε κιόλας, αλλά μετά το ανακοινώθηκε κιόλας ότι ήταν 350 δείγματα όλων των μελισσοκόμων που ήταν εκεί. Και ήταν σε κάθε κατηγορία μόνο τρία τα βραβεία. Εκεί στο τέλος, αφού βραβευτήκαν και μετά, τότε σκέφτηκα και λέω τι έγινε τώρα, ξεκίνησα από τη Λίμνο, παρουσίασα το μέλι μου και ξαφνικά βγαίνω δεύτερος στην κατηγορία μου τη στιγμή που οι Ουκρανοί, ας πούμε, και είδα τους Ρώσους, ήρθαν οργανωμένοι. Όταν είδα τα δείγματά τους με τις συσκευασίες που παρουσιάσανε, είχε σε κασετίν αξίλινη των 500, των 1000 ευρώ συσκευασίες μελιού. Τι εννοείται, συσκευασία μελιού 500 ευρώ. 1000 ευρώ κασετίνα. Να τα δείτε, έχουμε φωτογραφίσει κιόλας, να τα δείτε μέσα σε τι βάζα, σε τι κασετίνες, μέσα σε φόδες, σε σκαλιστά ξύλινα από 30 φιλιά, με κλειδιά, να κλειδώνει αυτό το μπαουλάκι, να το ανοίγει μέσα και να έχει τέτοια. Καταπληκτική δουλειά. Άρα το design τους... Ναι, έπαιζε ρόλο και το design. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αύξηση της τιμής μαζί με το μέλι. Παίζει ρόλο μετά τη γευσυγνωσία. Παίζει ρόλο στην τελική κρίση. Παίζει ρόλο και το design. Από την Ελλάδα υπήρχαν άλλες συμμετοχές. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ξέρω ότι στη λίστα που διαβάσαμε χτες, πριν να πάμε στην αίθουσα της απονομής, γιατί ήταν τα δείγματα τα δώσαμε στον μείον 5, στο όροφο, και στο δεύτερο όροφο ήταν η απονομή. Όταν είδαμε τη λίστα, είδαμε ότι μόνο ένα ελληνικό μέλι ήταν βραβευμένο. Αυτό μπορώ να ξέρω, αυτό μπορώ να σας πω. Αυτό το βραβείο όμως σημαίνει και περισσότερη δουλειά τώρα, κύριε Χασάν. Και περισσότερο ζήλο για αυτό το οποίο κάνετε. Για μένα αυτό το βραβείο σημαίνει ότι αυτή η γεύση που παλέψαμε επί 3 χρόνια να την φτιάξουμε είχε επιτυχία. Δηλαδή ο συνδυασμός το θυμάρι με ακόμα το άλλο το φυτό είχε επιτυχία. Γιατί ξεκίνησε από ένα αστέρι, πήγε στα 2, πήγε στα 3 φέτος και ξαφνικά πάει και στο διαγωνισμό στην Τουρκία και βραβεύεται και εκεί, σημαίνει ότι το πετύχαμε. Πετύχαμε αυτή τη γεύση, η οποία είναι κάτι το ξεχωριστό. Μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ναι, το βέβαια, οποίο να πούμε ότι κάνει και εξαιρετική δουλειά. Έτσι. Πάρα πολύ. Αν δεν ήταν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Μελισσοκομείας Χαλκιδικής, εγώ δεν θα ήμουν εδώ φτασμένος που είμαι αυτή τη στιγμή, χωρίς αυτούς τους ανθρώπους που αγαπάνε τη δουλειά τους και παλεύουν και βοηθάνε συνέχεια. Και πριν μερικές μέρες ακόμη το διαγωνισμό, πάλι με βοηθάγανε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάνω στο μέλι. Το μέλι έχει πολλή δουλειά για να μπορέσει να το φτάσεις και να πετύχεις αυτή τη γεύση. Ξέρετε πόσοι λένε θα γίνω μελισσοκόμος και το ξεκινά δειλά-δειλά με 20, 30, 40 κυψέλες. Ναι. Και στην πορεία των 2-3 ετών τα εγκαταλείπουν γιατί όλοι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να έχουμε μελίσια. Είναι πολύ δύσκολο. Και δεν είναι ότι τα έχεις τα μελίσια και τι μέλι παράγεις είναι το θέμα. Γιατί ναι, ξέρετε στην Ελλάδα ακόμα δεν ξέρουμε να διαχωρίζουμε ή να ξεχωρίζουμε το καλό μέλι, το πραγματικό μέλι από το νοθευμένο μέλι. Δεν έχουμε και εκείνους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τις εισαγωγές μελιού που γίνονται στην Ελλάδα
Άρα κανείς δεν ξέρει τι καταναλώνει. Έτσι. Αυτό είναι το πιο βασικό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να μάθουμε γύρω από το μέλι. Δεν τα ξέρουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Πάμε και λέμε εντάξει, υπάρχει μια οικονομική κρίση, να πάρουμε κάτι πιο φθηνότερο, άρα είναι μέλι, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι μέλι. Πόσο κακό κάνουμε στον οργανισμό μας όταν καταναλώνουμε αυτά τα μέλια που δεν ξέρουμε την προέλευσή τους, το τι έχουν μέσα, από πού έρχονται, ότι δεν έχουν περάσει ελέγχους. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μέλλον μας. Καλύτερα λίγο και καλό παρά πολύ και βλαβερό για τον οργανισμό μας. Δεν λέω ότι όλα είναι, αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα μέσα στην αγορά και ο κόσμος δεν γνωρίζει την ποιότητα. Δεν γνωρίζει την ποιότητα, δεν έχουμε δουλέψει πάνω στο κομμάτι της ποιότητας και λέμε ποιοτικό μέλι ίσον διαφορετική τιμή και πιο υψηλή. Βεβαίως, χτες έμαθα για ένα μέλι που παράγεται στην Τουρκία και έχει 180 ευρώ το κιλό. Είναι περίπου, παράγεται στους 2 τόνους το χρόνο. Έχει 180 ευρώ το κιλό. Γιατί αυτό το μέλι, γιατί, τι έχει, τι καλό, τι κάνει καλό στον οργανισμό, γιατί έχει αυτό το ιδιαίτερο άρωμα, γιατί έχει αυτή την ιδιαίτερη γεύση, γιατί το άλλο το μέλι που βγαίνει σε τόνους δεν μπορεί να έχει. Και γιατί το ένα έχει 5 ευρώ και το άλλο έχει 180 ευρώ. Ή το άλλο έχει 15, το άλλο έχει 30. Το κάθε ένα έχει την κατηγορία του. Λοιπόν, εγώ να σε ευχηθώ, γιατί ο χρόνος με πιέζει. Εγώ να σε ευχηθώ στον επόμενο διαγωνισμό, νομίζω στον Καναδά είπαμε πριν. Ναι. Στον επόμενο διαγωνισμό του Καναδά να συμμετέχετε. Εκεί να κατακτήσετε το χρυσό βραβείο. Θα συμβάλλουμε σε αυτό και με τον Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Δαμίδη, αλλά και με το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να στηρίξει την προσπάθεια του μελισσοκόμου αυτού που βραβεύεται να συμμετέχει στο διαγωνισμό του Καναδά. Να είστε καλά. Να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, μας κάνετε περήφανος και σε άλλες χώρες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού στη Λίμνο, ξέρετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμότατα εσάς για την συμμετοχή σας. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Κώστα Λουκούμα. Από όλους εμάς, καλό βράδυ.